Ραγδαία αύξηση παρατηρείται στην εγκληματικότητα της Ελλάδας, γεγονός το οποίο έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και η οικονομική κρίση. Το τρομακτικό είναι πως η ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει για κάποιους παρά μερικά ευρώ. Κανένα φραγμό δεν έχουν πλέον οι επιτίδη, με αποτέλεσμα να απειλούν τη σωματική ακαιρεότητα των πολιτών για λίγα ευρώ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ένας άτυχος άνδρας δέχτηκε επίθεση από ληστές για μόλις 200 ευρώ με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι διαρρήξεις έχουν αυξηθεί σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σχεδόν 50% τον τελευταίο χρόνο, ενώ μεγάλο κομμάτι πολιτών έχει πέσει θύμα ληστείας. Το πορτοφόλι σας μέσα σε κάποιο λεωφορείο? Μου το έχουν κλέψει μέσα από μαγαζί και όχι σε λεωφορείο. Πάρα πολλές φορές με έχουν πάρει την τσάντα. Άμα έχει λεφτά στη τσέπη σου, φοβάσαι. Και ιδίως στα λεωφορεία επάνω γίνεται. Οι Θεσσαλονικείς δεν νιώθουν καθόλου ασφαλείς, με τους ηλικιωμένους να ανησυχούν στην πλειονότητά τους μήπως πέσουν θύματα ληστών και απειληθεί και η σωματική τους ακαιρεότητα. Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί. Δεν φταίει μόνο η οικονομική κρίση. Δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Ξέρω ότι όλοι οι γείτονές μου αισθάνονται ανασφάλεια. Η εγκληματικότητα είναι αλήθεια ότι έχει αυξηθεί. Θέλω να μου πείτε αν το αισθάνεστε εσείς αυτό και αν αισθάνεστε ασφαλής να κυκλοφορείτε το βράδυ έξω στα στενά. Έχει αυξηθεί οπωσδήποτε και υπάρχει φόβος. Υπάρχει φόβος. Καθόλου. Καθόλου δεν νιώθω ασφάλεια. Δυστυχώς. Καθόλου ασφαλής, μόνο που τα ακούς τρομάζεις. Αυτή η τέτοια δεν έχει δικαίωμα κανένας να κάνει κακό στον άλλον. Είτε να κλέψει, είτε να το χτυπήσει, είτε οτιδήποτε να το κάνει. Τι φοβόσαστε περισσότερο? Τι φοβόμαστε, ηλικιωμένοι είμαστε, παιδιά έχουμε. Και τι δεν πρέπει να φοβόμαστε από τέτοιες καταστάσεις? Η πάταξη της εγκληματικότητας είναι αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών. Όπως δηλώνουν όμως οι ένστολοι, οι ελλείψεις προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής τους εμποδίζουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να προσφέρουν το αίσθημα ασφάλειας που έχει ανάγκη ο κόσμος.